Βρισκόμαστε στο Μυστήριο 73, στο Σινεμά Παράδεισος Βιομηχανίας Συνύπαρξης και η ιδέα εδώ ήταν να δείξουμε έργα κυρίως κινηματογραφικά, δηλαδή δοκίμια κινηματογραφικά, ντοκιμαντέρ, video works, όχι αφηγηματικά ακριβώς, σε ένα σινεμά σαν αυτό που βρισκόμαστε εδώ της κινηματογραφικής λέσχης, που είναι ένα σινεμά θερινό που είναι κυρίως για χώρους, ένας χώρος ψυχαγωγίας και όχι ένα μουσείο. Σκεφτήκαμε περισσότερο έργα τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα που είναι απτά και στην Ελευσίνα, όπως ας πούμε τελετουργίες, ο μόχθος, το περιβάλλον, αυτά κυρίως. Και είναι 22 καλλιτέχνες και πάνω από 30 ταινίες, 10 μέρες. Σήμερα βρισκόμαστε στην ένατη. Καταρχήν με ενέπνευσε η καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχαήλ Μαρμαρινού, που πλησίασε τον τόπο με ένα πολύ ευαίσθητο τρόπο, δείχνοντάς μου διάφορα σημεία τα οποία ήταν κέρια για μένα, σε σχέση με σημεία που δεν βλέπεις αν είσαι απλά επισκέπτης Ελευσίνας. Αυτό το σινεμά είναι ένα σινεμά που χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από Αμερικάνους στρατιώτες που είχαν βάσει στην Ελλάδα και μετά, όταν έκλεισε το 76, έμεινε για 6 χρόνια κλειστό. Το 82 το ανέλαβαν μία λέσχη, ένα σωματείο, ας πούμε, μία συλλογικότητα ανθρώπων εδώ από την πόλη, της Ελευσίνας, και το λειτουργούν από το 82 μέχρι σήμερα. Αυτό εμένα με ενέπνευσε τρομερά και θεώρησα ότι θέλουμε να κάνουμε ένα project που να είναι σε αυτό το μέρος. Τώρα, φυσικά, όλη αυτή η μετάβαση και από την Αθήνα προς τα εδώ, άρα γι' αυτό έχει μία διάρκεια 10 ημερών, αλλά και η μετάβαση, που είναι και από τα αρχαία χρόνια, αλλά και η μετάβαση από τον επάνω κόσμο στον κάτω κόσμο, έχει να κάνει πολύ και με τα θέματα που διαλέξαμε. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας εδώ, είναι ότι εδώ το σινεμά δεν σε ταξιδεύει, αλλά σε γιώνει. Γιατί τα περισσότερα έργα από αυτά που δείξαμε έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα εδώ γύρω, αλλά είναι φτιαγμένα σε όλες τις άκρες του κόσμου. Άρα, με κάποιο τρόπο η τέχνη μας κάνει να νιώθουμε μια οικουμενικότητα, ότι δεν είμαστε μόνοι μπροστά σε μια οποιαδήποτε επέρχουσα καταστροφή, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ακόμα και ούτε μακριά σε και από μια ελπίδα. Αλλά αυτή είναι μια συλλογική ελπίδα και διατοπική. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελευσίνα, αλλά με πολλά μέρη σαν την Ελευσίνα σε όλο τον κόσμο. Πρωτεύουσα είναι και η ίδια η ευχή, αλλά η ευχή, ας πούμε, η ελπίδα, η ευχή μου θα ήταν να συνεχίσει η πόλη να συνεργάζεται με τον τρόπο που συνεργάστηκε για την πολιτιστική πρωτεύουσα και να γίνονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα πράγματα και άλλα μυστήρια σε όλα αυτά τα μέρη που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής.